Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έναν εκ των υποψηφίων ευρωβουλευτών της Ελλήνων Συνέλευσης, τον κύριο Στέργιο Τζίντζο, με έντονη δραστηριότητα και του ιδίου βέβαια στον χώρο και στο κόμμα. Από τις Σέρες κατάγεται, εκεί κατοικεί, εκεί δραστηριοποιείται και επαγγελματικά με την επιχείρηση την οποία έχει, συμμετέχει και ως εκλεγμένος διευθύνων σύμβουλος του πολιτικού φορέα Ελλήνων Συνέλευσης και έτσι λοιπόν κατέρχεται τώρα και στον αγώνα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κύριε Τζίντζιο, καλημέρα από το Βόλο, από το Ράδιο 1. Καλημέρα κύριε Κουτσέρη, καλημέρα σε όλο το Βόλο. Καλή επιτυχία κιόλας, καλά αποτελέσματα ευχόμαστε. Θέλουμε λίγο να μας πείτε έτσι ποιες είναι οι προσδοκίες της Ελλήνων Συνέλευσης και τις δικές σας βέβαια και τι είναι αυτό που μπορεί να γίνει μέσα από τον δικό σας πολιτικό φορέα που ενδεχομένως δεν έχει γίνει μέχρι τώρα από όλους τους υπόλοιπους φορείς και τα κόμματα. Σας ευχαριστώ για το βήμα που μου δίνετε, γιατί μέσα από εσάς μπορώ μέσω των εθνικών συχνοτήτων να μιλήσω στον Έλληνα πολίτη και να του θυμίσω ότι πάνω και πριν απ' όλα η πρώτη ιδιότητα με την οποία γεννιόμαστε είναι αυτή του ανθρώπου. Και ως άνθρωποι λοιπόν πρέπει να είμαστε πολίτες, να προστατεύουμε την πολιτεία, να μετέχουμε στα κοινά, να είμαστε ενεργά μέλη αυτής με κρίση, με αρχή, για να μπορούμε να έχουμε και λόγο. Σήμερα αυτή η κατάσταση που βιώνουμε είναι μια απόρρια της ολοκληρωτικής απαξίωσης, το βλέπουμε και με την περσινή αποχή στις εκλογές. Η ολοκληρωτική αυτή απαξίωση λοιπόν από τον πολίτη προς τους θεσμούς του έχει οδηγήσει στο να βγαίνουν πολιτικοί καιροσκόποι, οι οποίοι μέσα από μια κατάρρευση κάποιων δίθεν ιδεολογιών του παρελθόντος μεταπηδούν από κόμμα σε κόμμα. Το βλέπουμε με τις μεταγραφές τι γίνεται. Βλέπουμε ότι μόνο στην αριστερά έχουμε περίπου 15-16 διαφορετικά κόμματα, διαφορετικές παρατάξεις. Δεν μπορούμε να τα βρούμε πουθενά μεταξύ μας και αδιαφορούμε πλήρως. Η Ελλήνων Συνέλευσης, αυτό το οποίο προτάσει από την αρχή ίδρυσής της του 2015 μέσα από μια ανάγκη που προέκυψε λόγω της αδιαφορίας του πολιτικού συστήματος της χώρας, του κομματικού μηχανισμού, να μπορέσει να χρησιμοποιήσει έναν πλούτο ο οποίος εμφανίστηκε τότε για πρώτη φορά και σήμερα τον βλέπουμε στους προϋπολογισμούς μας καθημερινά, για να μπορέσει να απαλλάξει τον Έλληνα πολίτη από τα οικονομικά δεσμά που του έχουν επιφέρει αυτές οι μνημονιακές συμβάσεις που τις υπογράψανε αυτοί οι ίδιοι. Και να θυμίσω σε όλους ότι τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο η Νέα Δημοκρατία, όσο ο κύριος Βελόπουλος μέσα από το ΛΑΟΣ τότε, όσο και ένα τμήμα της αριστεράς, έχουν υπογράψει την παράδοση της εθνικής μας κυριαρχίας και την παράδοση των ιδίων, γράφει μέσα η σύμβαση η δανειακή, των θεσμών δηλαδή, ως αφημί έχουν παραδοθεί στο δανειστή, οπότε δεν μπορούν να έχουν φωνή μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα ο πολίτης λοιπόν είναι το διακύβευμα κάθε εκλογικής αναμέτρησης, είτε σε εθνικό και τώρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί όταν ο πολίτης δεν υπάρχει, αφήνουμε περιβάλλον να δρουν μέχρι και εγκληματικά στοιχεία. Βλέπουμε σήμερα μέσα από τις συμβάσεις αυτές να έχει εγκληματίσει ο θεσμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι σε ένα ολόκληρο κράτος. Γιατί να μην ξεχνάμε, κύριε Κουτσέρη, ότι αυτός ο οποίος μας δάνεισε και επόπτευσε τον δανεισμό είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που είναι ο νομοθέτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ένας από τους 7 θεσμούς της Ευρώπης και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, στο οποίο η Ελλάδα είναι ιδρυτικό μέλος και πληρώνουμε το μισθολόγιο των υπαλλήλων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Άρα, μέσα από τη μνημονιακή αυτή κατάσταση των 14 ετών και θα είμαστε για άλλα 83 χρόνια ακόμη μέσα στα μνημόνια, παρόλο που λένε αυτοί ότι βγήκαμε, η Ευρώπη τι κέρδισε? Ζητήσαμε 110 δισεκατομμύρια υποτίθεται τότε και για να πάρουμε αυτά τα χρήματα πουλήσαμε λιμάνια. Πουλήσαμε αεροδρόμια, πουλήσαμε εθνικές οδούς, πουλήσαμε τα μεταλλεία μας, πουλήσαμε τα τρένα μας. Και ποιος τα καρπώθηκε αυτά? Ιδιωτικές εταιρείες. Η Ευρώπη δεν πήρε κάτι. Άρα το όφελος μιας τέτοιας οικονομικής δυσβάστακτης πολιτικής απέναντι στον Έλληνα πολίτη, τι ωφέλησε το σύνολο των Ευρωπαίων πολιτών? Τίποτα. Άρα θα πρέπει να δούμε
τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί έχει χάσει τον προσανατολισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ευρώπη των λαών και των ανθρώπων να έχει μεταπηδήσει στην Ευρώπη των ιδιωτικών εταιριών. Ποιος δίνει τη δικαιοδοσία στην κυρία Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν να με σέρνει εμένα σε έναν πόλεμο σήμερα? Υπάρχει Ευρωπαίος πολίτης σήμερα που θέλει να μπει σε πόλεμο Ευρωπαϊκή Ένωση? Και για ποιον λόγο? Ενώ στην Ελλάδα για να της δώσουμε 110 δισεκατομμύρια διαλύσαμε τον κοινωνικό ιστό, διαλύσαμε τον παραγωγικό τομέα, της απαιτήσαμε να παραδώσει εθνική κυριαρχία που δεν το κάναμε ούτε το 1940 αν θέλετε, όταν μας το απέτησε ο γερμανοϊταλικός άξονας. Πολεμήσαμε για την εθνική μας κυριαρχία. Σήμερα στην Ουκρανία, σε ένα μη μέλος της Ευρώπης, δεν είναι καν υπό ένταξη. Συμφωνήσαμε, τις έχουμε δώσει μέχρι τώρα 85 δισεκατομμύρια και θα τις δώσουμε άλλα 50 δισεκατομμύρια μέχρι το τέλος του 2025, σύνολο 135. Τις τα χαρίζουμε. Γιατί? Στην Ελλάδα γιατί, ενώ ήμασταν 30 χρόνια συνέτεροι και έχουμε καταβάλει, σύμφωνα με το κοινοπρακτικό με το οποίο μπήκαμε σε αυτή την εμπορική συμφωνία, υπογράψαμε ότι από το 87 και μετά θα καταβάλω το φόρο προς τη θέμενης αξίας στο ακέραιο, θα καταβάλω το 92% των τελωνιακών μου δασμών, θα καταβάλω μέρος στο καθάριστο χώρο προϊόντος, είτε τακτικά είτε ως έκτακτη εισφορά. Δηλαδή έχω δώσει χρήμα πλούτο, έχω βάλει ιδρυτικό κεφάλαιο. Έχω κάνει 3 φορές ανακεφαλαιοποίηση την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με χρήματα του Έλληνα πολίτη. Για ποιο λόγο με τιμώρησε έτσι η Ευρωπαϊκή Ένωση? Γιατί ποτέ κανένας υποψήφιος ευρωβουλευτής και δι' ευρωβουλευτής δεν τοποθετήθηκε. Γιατί πάνε και τοποθετούνται όχι υπέρ του Έλληνα ανθρώπου. Πάνε και μπαίνουν στις μεγάλες μαμάδες κόμματα, εντάσσονται στις παρατάξεις τις οποίες είναι τα κόμματα της Ευρώπης, και βλέπουμε η Νέα Δημοκρατία στην Ευρώπη να λέγεται το Λαϊκό Κόμμα, η Αριστερά ομοίως, το Μέρα 25 κτλ. Πότε θα ακουστεί μια ελληνική φωνή να κάνει έναν πλήρη έλεγχο? Γιατί οι Έλληνες είναι αυτό προτάσει. Πρώτα πρέπει να κάνουμε έναν έλεγχο, να δούμε τι μας χρωστά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί εγώ γαλοχήθηκα, κύριε Κουτσέρη, και όλος ο κόσμος, ότι μπήκα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Ένωση μεταΐζει. Και παίρνω 4,5 με 5 δισεκατομμύρια κάθε χρόνο επιδοτήσεις, είτε είναι γεωργικές, είτε είναι ΕΣΠΑ, είτε είναι Leader. Ναι, αλλά εγώ ποτέ δεν έκανα έλεγχο να δω τι της δίνω ετήσια. Πόσο είναι αυτά τα οποία παίρνει από το ΦΠΑ? Πόσο είναι αυτά τα οποία παίρνει από τα τελωνία μου? Τι έχω καταβάλει, που τα έχουν επενδύσει και αν έχω κέρδη? Είναι δυνατόν εγώ να πλήγομαι στο πύλιο, στο βουνό των Κεντάβρων, με υψόμετρο και να μην πνίγεται η Ολλανδία 70 μέτρα κατά από τη θάλασσα? Γιατί την ενδιαφέρει την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή η ανισοκατανομή στις δομές? Γιατί θα πρέπει να έχω εξαρτημένη δικαιοσύνη εδώ και υποτίθεται ανεξάρτητη στη Γαλλία? Γιατί θα πρέπει εγώ να μην την ενδιαφέρει ότι έχω παροχημένα νοσοκομεία προπολεμικά, ότι μου βάλανε να μπαίνω σε απογευματινά χειρουργία και να πληρώνω ουσιαστικά νομιμοποίησαμε το φακελάκι? Για ποιον λόγο δεν την ενδιαφέρει ότι αποστρατικοποιείται η χώρα, που η Ελλάδα είναι το νοτιοανατολικό σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να φυλάσει αν μη τι άλλο τα σύνορά της? Για ποιον λόγο? Γιατί δεν μιλάνε οι Έλληνες ευρωβουλευτές για τα δίκαια του Έλληνα, παρά μόνο ακούμε μια στήρα πολιτική τόσα χρόνια? Αυτά θα κάνει δεξιά, αυτά θα κάνει αριστερή, σαν να έχω εγώ ένα δεξί και ένα αριστερό χέρι και το κάθε ένα κάθε φορά να χτυπάει το κεφάλι. Είναι δυνατόν? Πότε θα ενωθούμε στη βάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν μέσα στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπάρχουν τόσα διαφορετικά κόμματα? Είναι ο Συνέλης προτάσει την απελευθέρωση όλων από τα οικονομικά δεσμά, όχι μόνο των Ελλήνων? Γιατί υπάρχουν διεθνείς συμβάσεις, κύριε Κουτσέρη. Βλέπετε τη σύμβαση του Bretton Woods, βλέπετε την Green Hilton Agreement και τόσες άλλες. Είναι 27 οι διεθνείς συμβάσεις που μετέχουμε. Όπου μετέχει ο Ιταλός, μετέχει ο Γάλλος, μετέχει ο Γερμανός. Γιατί μόνο ο πολίτης παράγει σε αυτή την κοινωνία. Αλλά έχουμε καταφέρει να βάλουμε τον πολίτη να μεταφέρει τον πλούτο του στο χρηματοπιστωτικό σύστημα μέσω ενός χρεογράφου, το οποίο το 50-άρικο, το 20-άρικο που έχετε στο παντελόνι σας σήμερα είναι ομολογία χρέους και δεν είναι αξιόγραφο. Γιατί φτάσαμε να βάλουμε το δόγμα στην οικονομία ότι το χρέος είναι χρήμα. Και μέσα από αυτό το χρέος κερδίζει μόνο το τραπεζικό σύστημα. Ναι, αλλά ο πολίτης παράγει. Ο πολίτης καλλιεργεί. Ο πολίτης παρέχει υπηρεσίες. Ο πολίτης εργάζεται. Πότε ο πολίτης θα απολαύσει τον καρπό της εργασίας του? Μας μιλούν για πληθωρισμό εντός της χώρας με 3,4 και εγώ ξέρω ότι το λάδι στο ράφι έχει πάρει 200%. Ποιος είναι αυτός ο οποίος θα μιλήσει σε πανευρωπαϊκό επίπεδο για τα καρτέλ των σούπερ μάρκετς? Ποια είναι η CVC που έχει άμεση σχέση με την οικογένεια Μητσοτάκη για τα συμφέροντά της, που στην Ελλάδα το ίδιο προϊόν είναι 47% πιο ακριβώς το ράφι από ό,τι στην Ολλανδία, από ό,τι στη Γαλλία? Ποιος θα κάνει έναν έλεγχο τι γίνεται με τα φάρμακα? Ποιος θα κάνει έναν έλεγχο τι γίνεται με την υγεία? Ο πολίτης νιώθει ανασφάλεια παντού. Αποστρατικοποίηση της χώρας, νιώθω ότι είμαι ενίσχυρος απέναντι στον Τούρκο.
υψηλός βαθμός εγκληματικότητας λόγω της ακρίβειας και της ανέχειας, φοβάμαι να περπατήσω. Ένα ρευστό, δυσβάσταχτο οικονομικό περιβάλλον με τη βαριά φορολόγηση. Ανισοκατανομή και εδώ. Η υγεία είναι ανύπαρκτη, έχει διαλυθεί το σύστημα υγείας. Οι πλημμύρες, οι πυρκαγιές, δομές ανύπαρκτες. Έχουμε ευρωπαίους βουλευτές Έλληνες ή έχουμε ευρωπαίους βουλευτές κομματικούς μηχανισμούς? Πότε θα μιλήσει κάποιος για τον Έλληνα πολίτη? Και εφόσον υπάρχει αυτός ο πλούτος που τον βλέπουμε να υφίσταται στον παγκόσμιο ισολογισμό του Οργανισμού Ηνωμένων Έθνους κάθε χρόνο, ετήσια, γι' αυτό και πολεμήθηκε η Ελλήνων Συνέλευσης, γιατί τον εμφάνισε αυτόν τον πλούτο. Αν θέλετε, όλες αυτές οι δομές όπως το IKEA, τα Lidl, χώρια, τα μπισκότα Λατίνη, τα ραφτιγεία του Σκαραμαγκά, γίναν με άτοκο δανεισμό 50 ετούς αποπληρωμής με 2% από αυτόν τον πλούτο. Γιατί δεν θα πρέπει αυτός ο πλούτος να έρθει σε επαφή με τον πολίτη ο οποίος τον παράγει καθημερινά και τον αποταμιεύει? Γιατί θα πρέπει εγώ να βάζω μπροστά την τράπεζα για οποιαδήποτε μου συναλλαγή η οποία με ληστεύει? Ξέρουμε όλοι γιατί. Γιατί η Νέα Δημοκρατία χρωστάει 480 εκατομμύρια στις τράπεζες και δεν πληστηριάζεται κανένα κινητό της. Το ΠΑΣΟΚ χρωστάει 350 εκατομμύρια και έχει αλλάξει τρία αφημί για να μπορέσει να φύγει από αυτό το χρέος. Παλιά με τις δραχμές τα δάνεια του ΚΚΕ είχαν φτάσει στα 900 εκατομμύρια. Όλοι είναι δανειζόμενοι από συγκεκριμένα κέντρα όπως είναι το τραπεζικό σύστημα, γι' αυτό και δεν μπορούν να ορθώσουν ανάστημα. Η Ελλήνων Συνέλευσης φέρει όλες αυτές τις οντότητες, τους ανθρώπους οι οποίοι είναι ιδιωτελώς, αυτοχρηματοδοτούμε έναν αγώνα απελευθέρωσης του Έλληνα πολίτη και από τα οικονομικά δεσμά και από οποιοδήποτε δογματικό δεσμό, είτε είναι οικονομικό, είτε είναι ακαδημαϊκό, είτε είναι οποιοδήποτε δόγμα, ως μια αρχή η οποία είναι, θεσμοθετείται, αλλά δεν μπορεί να αποδειχθεί. Πρέπει να ενωθούμε στην ένωσή μας ως άνθρωποι. Γιατί αυτό είναι. Με τις υπάρχουσες συνθήκες, ωστόσο, κύριε Τζίντζιο, έτσι όπως τις περιγράψατε, βέβαια και είστε χυμαρόδης στον λόγο σας και δεν σας διέκοψα, βέβαια, προκειμένου να σας παρακολουθήσω, θεωρείτε ότι μπορεί να γίνει η διαφορά με την εκλογή κάποιου ή κάποιων ευρωβουλευτών της Ελλήνων Συνέλευσης στις εκλογές της 9ης Ιουνίου? Εννοώ ότι μπορεί με τον τρόπο αυτό, με τις δυσκολίες αυτές, την κατάσταση αυτή που μας περιγράψατε κι εσείς, να βρούμε ελπίδα, να βρούμε διέξοδο. Το ένα το ερώτημα, και το άλλο είναι αν πραγματικά κανείς από τους υπόλοιπους που ασχολούνται με την Ευρωβουλή και τα κόμματα των άλλων χωρών και της δικής μας εννοείται χώρας, δεν μπορεί να υπάρξει συνεργασία, πώς θα τα καταφέρει ή θα τα καταφέρετε αν αύριο μεθαύριο εκλεγείτε ή εκλεγούν κάποιοι από το δικό σας πολιτικό φορέα? Δίνω ένα δείγμα πάνω σε αυτό. Η Υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας έχει τοποθετηθεί μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι η Γερμανία οφείλει στην Ελλάδα τις γερμανικές πολεμικές αποζημιώσεις και οφείλει να την πληρώσει. Ακούσατε ποτέ εσείς έναν Έλληνα ευρωβουλευτή να τα διεκδικήσει? Ίσα ίσα το 14 ξανά αποφασίσαν όλοι μαζί ότι δεν τις θέλουμε. Άρα υπάρχουν φωνές. Πριν το Brexit υπήρχε ευρωβουλευτής της Αγγλίας ο οποίος μίλησε υπέρ της Ελλάδας ότι γίνεται ληστεία αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν φωνές οι οποίες στηρίζουν την Ελλάδα. Υπάρχουν φωνές οι οποίες στηρίζουν τον άνθρωπο. Άρα θα υπάρχουν σύμμαχοι επί της ουσίας, λέτε? Κάποιοι από αυτούς... Αδιαφυσβήτητα ο άνθρωπος θα συμμαχήσει με τον άνθρωπο. Και επειδή όλοι σας έχω ανέφερα και πριν, όλοι έχουν μέρισμα ανακράτως με βάση από που έρχονται, από αυτές τις διεθνείς συμβάσεις όπου υπάρχουν και χτίζονται τεράστια οικονομικά και εμπορικά καρτέλα από αυτές, στο όνομα της ανθρωπότητας και της ανάπτυξης των τοπικών οικονομιών, που δεν συμβαίνει πουθενά. Θυμηθείτε ότι τα Lidl με αυτόν τον όρο συμβαίνουν, ότι θα αναπτύξουν την τοπική οικονομία και θα έχουν μόνο τοπικά προϊόντα, ενώ δεν συμβαίνει αυτό, το βλέπουμε, είναι ολοφάνερο. Άρα θα ενημερωθούν όλοι. Και αν μη τι άλλο, αυτό που δεν μπόρεσαν να κάνουν εντός της χώρας οι θεσμοί μου, οι πολιτικοί, γιατί είναι δεσμευμένοι στο τραπεζικό σύστημα, μπορώ να το κάνω μέσω ευρωπαϊκών θεσμών, να καταθέσω τα έγγραφά μου εκεί και να ζητήσω για ποιον λόγο, ενώ η Ελλάδα σήμερα δηλώνει 1,307 τρισεκατομμύρια έσοδα, επαναλαμβάνω κύριε Κουτσέρη, να μ' ακούσουν όλοι οι Έλληνες,
1.307.107.000 δηλώνει η έσοδα για το 2024. Με τη Γερμανία να έρχεται με 487. Για ποιον λόγο δεν αποπληρώνει τη δανειακή σύμβαση να προχωρήσω παρακάτω. Να πάρω πίσω τα τρένα μου, να πάρω πίσω τα λιμάνια μου, να πάρω πίσω τις δομές μου, να πάρω πίσω μου την ίδια μου τη ζωή και τη διαχείριση της χώρας μου. Για ποιον λόγο. Άρα η βούληση ενός ευρωβουλευτή έχει εισαγγελική ισχύ για να γνωρίζουν όλοι. Μπορεί να κινήσει τεράστιες διαδικασίες. Φτάνει να μην είναι κομματικά δέσμιος, να μην έχει προσωπικά πάθη, να μην χρωστάει ο ίδιος και να μην έχει υποχρέωση σε κανέναν. Αυτές είναι οι μονάδες που έχει προτάξει η Ελλήνων Συνέλευσης ως υποψήφιους ευρωβουλευτές και δει ο ίδιος μας ο πρόεδρος, ο κύριος Αρτέμις Σόρος, ο οποίος υπέστη πρωτοφανή πολιτική δίωξη μετά την περίοδο της μεταπολίτευσης. Είναι ο μοναδικός ο οποίος φυλακίστηκε για τις πολιτικές του πεπιθήσεις. Γιατί είναι αθώος για όλες τις οικονομικές κατηγορίες, μπορείτε να δείτε τις δικαστικές αποφάσεις. Πράγμα για το οποίο δεν ενημερώθηκε ποτέ ο Έλληνας πολίτης, παράλληλα σπολογηθήκαμε. Γιατί πραγματικά προτάσουμε αυτό το οποίο δεν έχει γίνει πρόταση ποτέ από κανέναν. Ότι κοιτάξτε, δεν υπάρχει το χρέος αυτό που έρχονται να ο καθένας να διαχειριστεί το δικό μας ίσως καλύτερα από τον άλλον. Ουσιαστικά υπάρχει ένας πλούτος ο οποίος τελειώνει το χρέος σήμερα. Άρα όταν δεν είσαι υπόχρεους, υπότελης, μπορείς πραγματικά να μπει στη βάση και να ρωτήσεις τον πολίτη πώς θέλει να είναι η Ελλάδα αύριο και πώς θέλει να είναι η Ένωση αύριο, η Ευρωπαϊκή. Γιατί εμείς θέλουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά θέλουμε την Ένωση των ανθρώπων. Από Ευρωπαίους πολίτες για το σύνολο των ανθρώπων και όχι για το σύνολο των ιδιωτικών εταιριών. Κατανοητό. Κύριε Τζίνιτζιο, δεν έχω δυστυχώς άλλο χρόνο. Νομίζω πως μεταφέρατε αρκετά από τα στοιχεία τα οποία συνθέτουν την άποψη της Ελλήνων Συνέλευσης. Να σας ευχηθώ και πάλι καλή επιτυχία. Αν θέλετε, ένα λεπτό, ένα λεπτό, αν θέλετε. Ναι. Καλό όλους τους Έλληνες πολίτες. Στις 9 Ιουνίου να μην ακούσουν όποιες φωνές μιλούν για τεράστια αποχή. Η αποχή ωφελεί αυτούς ο οποίους μετράνε. Σήμερα η Νέα Δημοκρατία παρουσιάζει ένα ποσοστό 41%, αλλά στην ουσία είναι γύρω στο 19% με βάση την αποχή. Αντιλαμβανόμαστε ότι το έχουμε απαξιώσει, αλλά αν δεν πάρουμε εμείς οι ίδιοι οι πολίτες τη διαχείριση της χώρας και δι' της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το κομμάτι που αντιστοιχεί στην Ελλάδα, οι ίδιοι οι πολίτες στα χέρια τους, δεν πρόκειται να αλλάξει αυτό που βιώνουμε σήμερα. Άρα, σύμφωνα με την ιδιότητα του πολίτη, καλό κάθε Έλληνα να αισθανθεί το βάρος της ευθύνης που φέρει ο καθένας από εμάς. Είτε είναι 70, είτε είναι 80, είτε είναι 30, είτε είναι 40, είτε είναι 18 για το μέλλον του. Για το τι πρόκειται να αφήσουμε ως πολιτεία στα παιδιά μας, να κληθούμε να ψηφίσουμε και να ψηφίσουμε την Ελλήνων Συνέλευσης, η οποία προτάσει ένα αλάνθαστο πρόγραμμα αποπληρωμής όλων των χρεών, επανάκτησης της εθνικής μας κυριαρχίας και επανάκτησης ενός τεράστιου σεβασμού που μας τον οφείλει τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση για τον πολιτισμό τον δυτικό, ο οποίος έχει στηριχθεί στον ελληνικό πολιτισμό, για την τεράστια ελληνική γραμματεία που σήμερα όλες οι συσκευές που χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη, ακόμα και το τηλέφωνό σας, προγραμματίζεται στα ελληνικά και μόνο, και ποτέ κανείς δεν μίλησε γι' αυτό, και να επανακαθιερώσουμε την ίδια την δημοκρατία, χωρίς κόμματα, γιατί η δημοκρατία είναι δημόσια διοίκηση και μόνο. Είναι ουσιαστικά η εκτελεστική εξουσία των δημοκρατικά ειλημμένων αποφάσεων του συνόλου των πολιτών. 9 Ιουνίου λοιπόν, επειδή η ψήφος μας μετράει, τη δίνουμε εκεί που αξίζει. Ελλήνων Συνέλευσης μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Να είστε καλά κύριε Τζίντζιο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Δύναμη και φως σε όλους τους ανθρώπους. Γεια σας.